1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Ανεβάζει η ρολά η αγορά τη Δευτέρα. Οι επιδημιολόγοι με αρκετές επιφυλάξεις έδωσαν το πράσινο φως για σταδιακή επάνωδο, με την κυβέρνηση να αναφέρει ότι σκοπός των αλλαγών στα περιοριστικά μέτρα είναι αφενός να ξεπαγώσει η αγορά, αφετέρου να δοθεί στους πολίτες που υφίστανται την ψυχική κόπωση του παρατεταμένου lockdown δυνατότητα για ορισμένες, έστω περιορισμένες επιπλέον δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, από την Δευτέρα, 5 Απριλίου, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων λιάν εμπορίου, ενώ εξαιρούνται τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και τα μολ, κάτι που θα επανααξιολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Αγορές που θα γίνονται και με click away, όπως επίσης και με click in shop εντός καταστήματος και με συγκεκριμένους τρόπους. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλογών Κρήτης, Μανώλη Κουμαντάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, ακροατές. Ένα πρώτο σχόλιο αρχικά, κύριε Κουμαντάκη, και καλό μήνα αναφορικά με αυτή την απόφαση. Κοιτάξτε, και με σύμφωνα και με την χθεσινή επιστολή που στείλαμε εδώ από το Λιανικό Εμπόριο της Κρήτης προς τους αρμόδιους υπουργούς και σε όλο το πολιτικό κόσμο, ότι η αγορά έπρεπε στις 5 του μήνα με ένα επιτακτικό, αν θέλετε έτσι, τρόπο να πούμε ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά. Και να ανοίξει η αγορά ελεύθερη. Έτσι. Που σημαίνει ότι χωρίς κλικ και χωρίς ξεκλικ, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το επιδημιολογικό πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αλλά να ανοίξει η αγορά ανοιχτά, με, βέβαια με κανόνες υγειονομικού χαρακτήρα. Γιατί δεν μπορεί το λιανικό εμπόριο. Που δεν τηρούνται ωστόσο από όλους, και δεν αναφέρω μόνο σε εσάς ως επιχειρηματίες, αναφέρομαι και σε εμάς ως καταναλωτές. Ακούστε, το λιανικό εμπόριο διαπιστώθηκε και στην κατεύθυνση αυτή πλέον ανοίγεται και το θα ζητήσουν, μάλλον είπαν να ανοίξουν την αγορά τη Δευτέρα, αν την ανοίξουν, γιατί ανά πάσα στιγμή υπάρχουν, αν θέλετε, προσαίρεση. Όλα αυτά τα οποία καθημερινά ακούμε και εξαγγέλνονται. Αλλά το λιανικό εμπόριο, και το έχει αποδείξει αυτό και το έχουμε πει και επανειλημμένως, ότι σε όλο το ενδιάμεσα του πρώτου και του δεύτερου lockdown που έγινε το 2020, το εμπόριο δεν ευθυνόταν. Έτσι. Γιατί ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις, με τους τρόπους που κανονίζονταν και εφαρμόζονταν σε υγειονομικού χαρακτήρα κανόνες, δεν υπήρχε καμία διασπορά. Και διαπιστώθηκε αυτό και από τους λοιμοξιολόγους που διαμορφώνουν την πολιτική στη χώρα. Έτσι, είχαν πει ότι στο ελληνικό εμπόριο δεν, όπως και η εστίαση, η μικρή εστίαση, ας πούμε, θέλετε, δεν είχαν, γιατί ακολουθούσαν τους κανόνες. Και για την κατεύθυνση αυτή λέγαμε ότι και ζητάμε και ζητούσαμε και ζητάμε και θα ζητάμε ότι να ανοίξει η αγορά, διότι ήταν τόσο μεγάλο το κόστος που το λιανικό εμπόριο, που ουσιαστικά όλο το 2020 που υπέστη μια μεγάλη καταράκωση, έτσι, με πολύ μικρά στηρίγματα από το κράτος, γιατί το κράτος αυτά που μπορούσε να κάνει τα έδωσε ουσιαστικά, το έχουμε πει πολλές φορές, στον άμεσο τουρισμό, έτσι, και στις υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό, έτσι, το λιανικό εμπόριο ήταν το αδικημένο. Λοιπόν, δεν μπορούσε να κρατήσει να κρατηθεί αυτή η ιστορία. Έπρεπε να ανοίξει η αγορά. Βέβαια, αυτά τα κλικ και όλες τις μορφές τα κλικ, τα οποία μας είπαν ότι θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα, έχουν αποδειχθεί ότι τουλάχιστον εδώ στο λιανικό εμπόριο της Κρήτης, στις μικρές επιχειρήσεις, αν θέλετε, αυτές που δεν διασπείρουν και το θέμα του υγειονομικού χαρακτήρα και της επιδημιολογίας, έτσι, νομίζω ότι τα μικρά μαγαζιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, αποδείχθηκε. Υπάρχουν δύο τρόποι ούτως ή άλλως. Μισό λεπτό. Ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε μπαίνεις μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσεις, να δοκιμάσεις τα προϊόντα τα οποία θέλεις να αγοράσεις. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος να το παραγγείλεις και να περάσεις να το πάρεις. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι ξέρετε, ήταν ώρα να ανοίξουμε, ναι μεν, αλλά αν ανοίξουμε από την Δευτέρα, το προεκτείνω και το ρωτώ,
θα ανοίξετε στο σύνολό σας, διότι και εσείς και τα θεσμικά σας όργανα πανελλαδικά έλεγαν το εξής: υπάρχουν φόβοι για το αν θα καταφέρει κάποιος από εμάς να ανοίξει μικρός και πολύ μικρός επιχειρηματίας, διότι αυτά τα οποία εκκρεμούν για μας αυτή την ώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις σας εννοώ, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, θα τα βρούμε μπροστά μας και το αν θα ανοίξουμε είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Τι εικόνα έχετε? Λοιπόν, βάζετε ένα άλλο θέμα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Μία κουβέντα ακόμα θέλω να πω. Ότι διαπιστώθηκε το Δεκέμβριο με τα αυτά τα κλικ, έτσι, που εφαρμόστηκαν, τότε που ανοίχτηκαν για μερικές εβδομάδες, ξέρω εγώ κλπ. Το αποτέλεσμα δεν ήταν ουσιαστικό. Έτσι, δεν ήταν ουσιαστικό. Και στην κατεύθυνση αυτή λέμε ότι πρέπει η αγορά να ανοίξει ανοιχτά. Μάλιστα. Με κανόνες, με σκληρούς κανόνες και απόλυτος κατασμός. Η κυβέρνηση θα εννοεί από την πλευρά της ότι αυτοί είναι οι σκληροί κανόνες. Πηγαίνετε στο δεύτερο ερώτημα που είναι το πιο σημαντικό. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ότι σας είπα προηγούμενα ότι το 2020 και τους πρώτους τρεις μήνες ήταν καθοριστικά αρνητικά και συνθλίψανε κυριολεκτικά ένα μεγάλο μέρος του λιανικού εμπορίου και των αγορών, συσσωρευμένα πάρα πολλά προβλήματα, με πολύ λίγα στηρίγματα από τη μεριά της κυβέρνησης. Σας είπα προηγούμενα που έδωσε την κατεύθυνσή της και τη δυναμική της η κυβέρνηση στο οικονομικό κύκλωμα, και αυτή τη στιγμή σας λέω ότι ήδη πολλές επιχειρήσεις, και μάλιστα στο ενδιάμεσο σας φέρω και ένα ποσοστό εδώ στην Κρήτη, θα σας πω ότι πολλές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης το 8% περίπου έκλεισαν. Έτσι. Και με βάση την αγορά και με βάση την γλώσσα της αγοράς, πολλές επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά καταρακωθεί σε όλο αυτό το διάστημα του χρόνου, ξέρω εγώ, και των συν τριών μηνών, έχουν δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που φοβάμαι ότι στους επόμενους μήνες ουσιαστικά, δηλαδή, είναι κλεισμένες οι εταιρείες αυτές με τη γλώσσα της αγοράς, και τυπικά θα ανοίξουν και τους επόμενους μήνες θα κλείσουν. Και αν συγκεκριμένα πράγματα δεν ληφθούν, που είναι οριζόντιου χαρακτήρα αλλά και στρατηγικού χαρακτήρα, αυτά τα θέματα τα οποία στείλαμε πριν από 10 μέρες προς την κυβέρνηση, τα θέματα αυτά που δίνουν μια κατεύθυνση, ίσως να μπορέσουμε να κρατήσουμε την αγορά. Γιατί λέμε και φωνάζουμε ότι ναι, μεν θα κοιτάξουμε τα δισεκατομμύρια που θα έρθουν και θα μπουν σε αυτές τις κόκκινες, πράσινες, και πολύ καλά, και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσουμε ανάκαμψη κλπ. Κλπ. Πολύ καλά, και ποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πάρουν. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που είναι η πραγματική οικονομία, που είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηρίξει μια ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει και δεν υφίσταται τέτοια ανάπτυξη, τέτοια μια πραγματική οικονομία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει λοιπόν να την κρατήσουμε την οικονομία αυτή, πρέπει να κρατήσουμε τη μικρομεσαία επιχειρήση, πρέπει να κρατήσουμε τη σχέση κοινωνίας και οικονομίας. Έτσι, άρα λοιπόν κτλ. Έχουμε τα δεδομένα ότι θα ξεγίνει ουσιαστικά το πρώτο μέτρημα την Δευτέρα. Θα μετρηθείτε για να δείτε πόσοι είσαστε πλην αυτού του 8% το οποίο έχει κλείσει. Με παραστατικό τρόπο το λέτε. Θα μετρηθούμε. Θα μετρηθούμε. Πολύ σωστά. Έτσι. Μα αυτό μου αφήνεται να καταλάβω. Πέραν αυτού του 8% των επιχειρήσεων, μικρές και πολύ μικρές, να φανταστώ, το οποίο έχει κλείσει την αγορά της Κρήτης συνολικά. Το σύνολο. Ναι, το σύνολο. Ωραία. Σύνολο, ναι. Και επίσης με αυτό το οποίο είπατε στο τέλος, ότι χωρίς τη στήριξη της πολιτείας την ουσιαστική, εμείς από εδώ και κάτω δεν ξέρουμε πόσοι θα καταφέρουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Τώρα αρχίζει το μεγάλο θέμα το οικονομικό. Τώρα αρχίζει. Τα συσσωρευμένα προβλήματα, έτσι, και αν σας είπα έχουμε στείλει αυτές τις θέσεις και τις έχουμε κοινοποιήσει κιόλας προς την κυβέρνηση και προς όλο το πολιτικό σύστημα, αν οριζόντιου, δομικού χαρακτήρα και στρατηγικού χαρακτήρα που αφορά απομειώσεις, τα έχουμε πει αυτά πράγματα, μην τα επαναλαμβάνουμε, έτσι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο μέρος, και καταλαβαίνετε μετά και το κόστος σε τοπικές επιχειρήσεις, κοινωνίες κλπ. 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 Τα δεδομένα. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδεχόμενο στους επόμενους μήνες να κλειστεί πάνω από το 30 με 35 και ίσως και το 40% των επιχειρήσεων θα κλείσουν, τουλάχιστον το λιανικό εμπόριο. Μάλιστα. Εύχομαι αυτός ο φόβος να μην επιβεβαιωθεί
ποτέ, ειδικά για το λιανεμπόριο και μέσα στους επόμενους μήνες. Γιατί μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για ζωές, μιλάμε για οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μιλάμε για επιχειρηματίες, μιλάμε για εργαζόμενους. Για την κοινωνία μιλάμε. Την κοινωνία μας, μια τοπική οικονομία που είναι ευζεδεμένη με την κοινωνία μας. Βάζει πάνω αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κουμαντάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Και συνεχίζουμε. Επιτρέπεται με βάση τα νέα δεδομένα, επίσης από την Δευτέρα, όχι από τη Δευτέρα, αλλά από το Σάββατο 3 Απριλίου, το ψάρεμα και το κυνήγι. Παρότι αναμένεται το ΦΕΚ για περισσότερες διευκρινήσεις, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης αποσαφήνισε με σημερινές του δηλώσεις τα εξής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εφόσον τα Σαββατοκύριακα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση, θα μπορούσε κάποιος εντός των ορίων που επιτρέπεται να πάει και για ψάρεμα. Έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας απέθυνε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, κάνοντας λόγο για μικρές ανάσες στήριξης και βοήθειας στην κοινωνία. Είπε ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε υγειονομική κρίση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις επόμενες λίγες εβδομάδες για να αντέξει το ΕΣΥ, που βάλεται από το τρίτο και σφοδρότερο κύμα, όπως είπε. Συνέστησε προσοχή και ευλαβική τήρηση των μέτρων, μάσκα, αποστάσεις και αντισηπτικό. Οι μεταλλάξεις του ιού είναι πολύ πιο μεταδοτικές, με δεκάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία καθημερινά, είπε ο κ. Κικίλιας, και κάλεσε τους πολίτες να παραμερίσουν την κούραση μπροστά στον κίνδυνο απώλειας ζώων. Ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με μετατροπή του θριάσιου νοσοκομείου σε COVID-19 από τις 7 Απριλίου. Είπε επίσης ότι ο εμβολιασμός προχωρά κανονικά. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί, ανέφερε χθες το απόγευμα ο Υπουργός, 1.691.000 δόσεις. Λειτουργούν 1.042 εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία στελεχώνονται από 3.500 υγειονομικούς. Δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση στη χώρα. Χωρίς τεστ, τυχνηλάτιση και απομόνωση, άρα χωρίς σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, πορεύεται η χώρα. Αυτό τόνισε σήμερα, μιλώντας στον 984, η γιατρός, τέως καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, η κυρία Αθηνά Λινού, για τη διαχείριση της πανδημίας, μετά και τις ανακοινώσεις για το άνοιγμα της αγοράς και εκείνους τους φόβους που εξέφρασε αναφορικά με τα τεστ, τα οποία ψευδώς θα αναφέρονται ως αρνητικά για να καταφέρουν άνθρωποι να βγουν από το σπίτι, να πάνε στην εργασία τους ή τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο. Ανησυχώ γιατί δεν άκουσα μέτρα σχετικά με την ιχνηλάτιση των κρουσμάτων και με οδηγίες προς τα κρούσματα μετά από το τεστ, αυτό το self-test και πριν το self-test, και ανησυχώ γιατί ναι μεν θα μπορούσε δυνητικά να βοηθήσει το self-test αν είχε υπάρξει πολύ επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση και αν υπήρχε ίσως και μια ομάδα εθελοντών που θα βοηθούσε τους ανθρώπους που έχουν δυσκολία είτε να το κάνουν μόνοι τους είτε να το ανακοινώσουν, να ενημερώσουν ότι είναι θετική, θα μπορούσε δυνητικά να βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει στην ελληνική πραγματικότητα. Και επίσης δεν έχω δει μέτρα τα οποία να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα που προϋπήρχαν και πριν το κλείσιμο και παραμένουν. Δηλαδή ούτε το πώς θα ανοίξουν, αν ανοίξουν καταστήματα και με τι μέτρα ασφαλείας θα μπορούν να λειτουργούν, ποια καταστήματα θα ανοίξουν και πόσο θα προστατευτεί ο πληθυσμός και οι εργαζόμενοι και οι πελάτες σε χώρους όπου είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί συνωστισμός, επειδή υπάρχουν πολλοί καταστήματα ή εμπορικά κέντρα μεγάλα. Θα ήθελα και κυρίως δεν άκουσα τίποτα για την συστηματική ιχνηλάτιση, η οποία νομίζω ότι πολύ ανεπαρκώς εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται καθόλου στη χώρα μας, και για τα κρούσματα που ανακοινώνονται και που εντοπίζονται καθημερινά με τα τυχαία τεστ, και για τα τεστ που θα γίνουν, αυτά τα τεστ αυτοεξέτασης που θα ακολουθήσουν.
158 οι νοσηλίες χθες στα νοσοκομεία της Κρήτης και 108 τα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων 61 στο Ηράκλειο, 23 στο Ρέθυμνο και 24 στα Χανιά. Δημόσια επιστολή απάντηση στα τεκτενόμενα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα, την διαχείριση της κρίσης από τη διοίκηση, τις ευθύνες των συνοδών για τη διασπορά του κορονοϊού, το κλείδωμα των εξόδων κινδύνου, τα τεστ που δεν γίνονται, αλλά και τις αγωνιώδεις προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού να εξυπηρετήσουν όπως μπορούν τον κόσμο, από τον Στέλιο Ορφανό, πολιτικό μηχανικό, πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο Κρήτη, συνοδό της ηλικιωμένης μητέρας του στο νοσοκομείο και η οποία τελικά απεβίωσε και κυδεύεται σήμερα. Ο κύριος Ορφανός αναφέρει: ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σε ρόλο εισαγγελέα, μετά από αναφορά της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων του Νοσοκομείου, αποδίδει τη σημαντική διασπορά του κορονοϊού στο Πανεπιστημιακό σε συνοδούς ασθενών που παρά τις αυστηρές συστάσεις λειτουργούν με προκλητικό τρόπο. Εύκολη κατηγορία, αόριστη, που διατυπώνεται με τη βεβαιότητα ότι κανείς κατηγορούμενος δεν πρόκειται να απαντήσει. Κατηγορούμενος συνοδός είμαι και εγώ, που νομίζω πως ο διοικητής κάνει λάθος. Στις 20 Μαρτίου, Σάββατο βράδυ, η μητέρα μου 92 ετών μπήκε στο τμήμα επιγόντων με οξία λίμωξη σχεδόν ημιθανής. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, ανένυψε και μεταφέρθηκε στην πρώτη παθολογική σε θάλαμο με 8 ασθενείς γυναίκες, άνω των 90 ετών, όλες βαριά περιστατικά με συνοδούς. Σημειώνω πως στις 6 Μαρτίου είχε κάνει στο Πανεπιστημιακό την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ εγώ που τη συνόδευσα είχα κάνει 3 φορές τον τελευταίο μήνα rapid test που ήταν αρνητικά. Το πρώτο βράδυ διανυκτέρευσα δίπλα στη μητέρα μου και μετά πήγαινα καθημερινά στο Πανεπιστημιακό μέχρι 28 του μήνα. Εντυπωσιάστηκα από τη μία με τις συγκινητικά φιλότιμες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, την υπομονή και τους ευγενικούς τους τρόπους. Διαπίστωσα όμως από την άλλη ότι έτρεχαν συνεχώς, δεν σταματούσαν καθόλου και μόλις που προλάβαιναν τα στοιχειώδη της νοσηλείας του κάθε ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση δεν είχαν χρόνο για την συνεχή προσωπική προσοχή που χρειάζεται ένας βαριά ασθενής αυτής της ηλικίας. Αυτό το κενό καλύπτει ο συνοδός. Και συνεχίζει σε αυτή την ανοιχτή επιστολή του ο κύριος Ορφανός μετά τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι τόσο ξεκάθαρη και κραυγαλαία η έλλειψη προσωπικού που είναι αδύνατο να μην το γνωρίζει πρώτους από όλους ο διοικητής του Πανεπιστημιακού. Επιπλέον γνωρίζει ότι για την έλλειψη προσωπικού έχει πολιτική ευθύνη προσωπικά ο ίδιος, αλλά και το κράτος που εκπροσωπεί. Σκόπιμα επιτίθεται στους συνοδούς για να αποφύγει αυτή την ευθύνη. Παραπέρα, ο διοικητής αποφαίνεται πως η διασπορά του ιού επιβεβαιώνει με οδυνηρό τρόπο την επιτακτική ανάγκη συνεχών rapid test ελέγχων των συνοδών. Προσωπικά, συνεχίζει ο κ. Ορφανός, από 20 έως 27 Μαρτίου δεν διαπίστωσα καμία απολύτως πρωτοβουλία της διοίκησης να οργανώσει ή να κάνει ή να μιλήσει έστω για ένα τεστ, έστω και σε ένα συνοδό. Ή μήπως η διοίκηση δεν έχει καμία ευθύνη, αλλά όλα είναι θέμα ατομικής ευθύνης κάποιων συνοδών. Ας μας πει η διοίκηση πόσα rapid test έγιναν αυτή την εβδομάδα στους συνοδούς της παθολογικής με δική της πρωτοβουλία και δαπάνη, και ας αφήσει τα αστεία για συνοδούς που έμπαιναν όχι από τις κυρίες αλλά προκλητικά από άλλες εισόδους. Αποτέλεσμα αυτής της στάσης της διοίκησης ήταν ότι τόσο εγώ όσο και η μητέρα μου και άλλοι πολλοί μολυνθήκαμε από τον κορονοϊό χωρίς να το καταλάβουμε. Μόνο την Κυριακή 28 Μαρτίου, μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα νοσηλείας της μητέρας μου, η διοίκηση έδωσε εντολή να γίνουν rapid test σε όλους τους συνοδούς. Προς μεγάλη μου έκπληξη βρέθηκα θετικός και αμέσως μπήκα σε καραντίνα, ενώ η μητέρα μου μεταφέρθηκε στη μονάδα κορονοϊού και σήμερα πέθανε. Κύριε διοικητή, κατηγορούμενος δεν είμαι εγώ, καταλήγει η επιστολή του κυρίου Ορφανού, ο συνοδός του ασθενούς που προσπαθώ να καλύψω τις ελλείψεις του νοσοκομείου που γνωρίζετε και διαιωνίζετε με τη στάση σας. Κατηγορούμενος και για το θάνατο της μητέρας μου και για τις χιλιάδες θύματα της πανδημίας είναι η εγκληματική πολιτική του κράτους που εσείς στηρίζετε, που βάζει το κόστος πάνω από την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων.
Δεν εντοπίστηκαν ειδικοί κίνδυνοι που να σχετίζονται με την ηλικία για όσους κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της COVID-19, σύμφωνα με τους ειδικούς που ερεύνησαν την πιθανότητα αυτή και συνεχίζουν τις έρευνές τους. Αυτό ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, προσθέτοντας πως σε λίγες ημέρες θα υπάρξουν από τον αίμα επικαιροποιημένες συστάσεις. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ερευνά 62 περιπτώσεις θρομβοεμβολών που έχουν αναφερθεί παγκόσμια και οδήγησαν ορισμένες χώρες να περιορίσουν τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca για την COVID-19, ανακοίνωσε η επικεφαλής του ΕΜΑ. Επεισοδιακός έλεγχος χθες στη Μεσερά, καθώς ο οδηγός αυτοκινήτου αρνήθηκε να τον δεχτεί, όπως επίσης και τη χρήση μάσκας. 61 οι παραβάσεις χθες σε όλο το νησί. Κινητοποίησεις στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων της Κρήτης διοργανώνονται την ερχόμενη εβδομάδα αναφορικά με τους δασικούς χάρτες. Συνάντηση χθες για το θέμα του Προέδρου της ΠΕΔ με τον Πρόεδρο της Παγκρίτιας Συντονιστικής Επιτροπής. Συζήτησαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειών και στοχευμένων δράσεων που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά η κοινή θέση για απόσυρση των δασικών χαρτών, ώστε να διορθωθούν τα σφάλματα που υπάρχουν και κατόπιν να αναρτηθούν εκ νέου, ενώ τονίστηκε ότι πρέπει να γίνει σεβαστό από την πολιτεία το ιδιαίτερο καθεστώς που ισχύει για τις ιδιοκτησίες στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Επίσης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης έκανε γνωστό ότι σε πρόσφατη επικοινωνία με τον κύριο Αμυρά συμφωνήθηκε να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΠΕΔ Κρήτης στην ειδική ομάδα που έχει συγκροτήσει το Υπουργείο και η οποία λειτουργεί ως νομοπαρασκευαστική επιτροπή επί του ζητήματος. Να ακούσουμε τι είπε στον 984 σήμερα για το θέμα ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συντονιστικού Οργάνου, η Παγκρίτια Συντονιστικής Επιτροπής διαφορετικά, ο κύριος Πρίαμος Ιερονυμακής. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι έχει να κάνει, όπως σας είπα, με το διευθυντικό καθεστώς. Εμείς προτείνουμε αυτή τη στιγμή, εφόσον ο Υπουργός ανακοίνωσε, από την αρχή το είχε πει δηλαδή ο κ. Σαμίρας, αλλά το είπε και ο Υπουργός πλέον, ο κ. Κρέκας, ότι πάνε να κάνουν νόμο και να έχουν ξεκινήσει με την νομοπαρασκευαστική. Εμείς προτείνουμε να γίνει διακομματική επιτροπή. Να πάρουν θέση στα κόμματα όλα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Η Παγκρίτια Συντονιστική εννοείται. Ναι, η Παγκρίτια Συντονιστική. Προτείνουμε να γίνει διακομματική επιτροπή στο θέμα του νόμου που θα βγει. Διότι αυτή τη στιγμή οι νόμοι αυτοί οι οποίοι έχουμε, και λέει ο Υπουργός, αλλά οι αποκεντρωμένοι θα είδατε την είδατε γίνηση στο Crit TV. Την έχουμε να ρωτήσει. Στο Μάνο το δασκαλάκι, τα ξέρω. Τα βλέπουμε. Την ακούγαμε εδώ, τη βλέπαμε στην εκπομπή του Μάνου. Αποκεντρωμένοι, αλλά την αστασία. Εδώ έχουμε στασία στα χέρια μας πάρα πολλά, τα οποία τα έχουμε βγάλει. Τα έχουμε φυλάξει όμως πολύ καλά όσον αφορά το θέμα που έχουν γίνει πέρα, τέρατα και σημεία. Όσο αφορά το θέμα δεν ξέρω τι τέρατα και τι σημεία έχουν γίνει. Εμένα αυτή η κουβέντα. Μισό. Έχει δημιουργηθεί δυστυχώς. Έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα καθένας έχει το δικό του, τη δική του εξουσία. Πράγματα άλλα τα άλλα. Αλλά το κράτος από πάνω, το κράτος όμως είναι συνέχεια. Που είσαι την αποκεντρωμένη, είναι συνέχεια του κράτους. Τα δασασία συνέχεια του κράτους. Δεν μπορεί να υπάρξει τριγλωσία. Και δεν μπορεί να ερμηνεύει ο καθένας και να κάνει τον συνταγματολόγο. Αν είναι δυνατόν να κάνει τον συνταγματολόγο ένας ο οποίος είναι δασικός. Δεν γίνεται δυνατόν. Έτσι, όπως δεν μπορώ να κάνω και εγώ το δασικό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και τους συνταγματολόγους. Δεν μπορεί να κάνει η αποκεντρωμένη να ερμηνεύει το Σύνταγμα. Και τελικά το Υπουργείο από πάνω να λέει άλλα. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν χρειάζεται τη στιγμή μια νομοθετική διάταξη. Εμείς προτείναμε να υπάρχει διακομματική επιτροπή να πάρουν θέση στα κόμματα, ξεκάθαρη, που όταν γίνει μια νομοθετική διάταξη, από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα πάνε στο καλάθι των αχρήστων. Και βάσει αυτού να πορευτούμε. Να σεβαστούν τον διοξιακό καθεστώς της Κρήτης, τους κάρτες να τους φτιάξουν σωστά, διότι όσους έχουν αυτή τη στιγμή, περίπου, για να μην πάω νομό, το 65% περίπου της Κρήτης πηγαίνει δασικό ή κοντολιβαδικό. Δεν νοείται κατά την περίπτωση δική τους, κοντολιβαδικό ή δασικό, ότι θα είναι ιδιωτικό. Ότι πηγαίνει στο δημόσιο. Τι σημαίνει δημόσιο? Σημαίνει ότι πάει στο υπερταμείο και σημαίνει ότι είναι στα χέρια των δανειστών. Γι' αυτό λέω ότι αφορά όλη την κοινωνία. Επιφυλακτικός και με αρκετές σημειώσεις έναντι του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Σταύρος Καρτέρης, μιλώντας στον 984. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι ένας πολύ καλά μελετημένος οδικός χάρτης με 170 έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στηρίζεται σε 4 πυλώνες: την ψηφιακή μετάβαση του κράτους και της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία και την εκτείνεση
άνοιξη της παραγωγικής δραστηριότητας. Παρέμβαση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Χανίων προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βεσιρόπουλο, για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στην εστίαση και στην τουριστική διαμονή με στόχο την αύξηση εσόδων δημοσίου και επιχειρήσεων εξαιτίας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάκαμψης των πωλήσεων. Εκτενή αναφορά στις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης έκανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ. Και τα δύο έργα είπε ότι βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος με τη διασύνδεση με την Πελοπόννησο να διανύει το τελικό στάδιο υλοποίησης και τη διασύνδεση με την Αττική έχοντας διασφαλίσει πλήρως τους πόρους χρηματοδότησης να βρίσκεται στα πρώτα στάδια της κατασκευής. Η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως έγινε γνωστό σήμερα για το αγροτικό τιμολόγιο η οποία έληξε 31 Μαρτίου έως 30 του Σεπτέμβρη και καλεί εκ νέου τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους προς την εταιρεία, ειδικά εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διακόψει την αγροτική τους δραστηριότητα και συνεχίζουν παράτυπα να απολαμβάνουν τα προνόμια του αγροτικού τιμολογίου. Σχέδιο νόμου του ΙΠΑΤ επιχειρεί να βάλει τέλος στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που αφορούν στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα από το αγρόκτημα στο Πυρούνι, οι οποίες διορθώνουν τις σημαντικές ανισορροπίες στην διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών και οργικών προϊόντων και τροφίμων, κυρίως των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Προβλέπεται μεταξύ άλλων, όπως σημειώνει ο Υπουργός, ότι αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 ημέρες και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60. Και αυτό διότι μέχρι σήμερα διαπιστώνονται αργοπορίες στην εξόφληση προϊόντων που υπερβαίνουν ακόμα και τους 6 μήνες. Με το νέο νόμο επιδιώκεται η ενσωμάτωση της οδηγίας του 19 σχετικά με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο ελληνικό δίκαιο. Το σχέδιο νόμου αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγή αγοραστές που συμμετέχουν στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα από το αγρόκτημα στο Πυρούνι, των γεωργικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα. Με βάση το νομοσχέδιο, οι αλλαγές που προωθούνται αφορούν όλους τους παραγωγούς με τζίρο έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για τις λαϊκές ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το βουλευτή Χάρη Μαμουλάκη να επισημαίνει στον 984 μετά από τηλεδιάσκεψη με την Ομοσπονδία Παραγωγών πως ο φερόμενος εξυγχρονισμός που φέρεται να προωθεί το Υπουργείο διαλύει το θεσμό, βγάζει εκτός χώρου τους πραγματικούς παραγωγούς και αναμένεται να διαμορφώσει προς τα πάνω τις τιμές καταναλωτή. Δεν έγινε καμία αλλαγή από αυτές που ζητήθηκαν από την Ομοσπονδία και από τον Πρόεδρο αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση, την όποια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, έγινε με την ελληνική κυβέρνηση. Θα θυμίσω ότι είχε γίνει μια. Μα τους κάλεσαν στο Υπουργείο, δεν τους είχαν καλέσει για να ακούσουν τις δικές τους τις ενστάσεις και για ποιο λόγο διαμαρτυρόντουσαν οι άνθρωποι. Προσέξτε, η ιστορία ανάγεται 2-3 μήνες πίσω, όπου τότε αποπεράχθηκε η κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο μετά τη γενική κατακραυγή. Το πήρε πίσω και επανήλθε πριν από λίγες εβδομάδες. Η όποια συζήτηση έγινε ή δεν έγινε με τους εκπροσώπους ήταν υποτυπώδηση διότι επί της ουσίας δεν άλλαξε το παραμικρό. Έμεινε το πνεύμα και η ουσία του νομοσχεδίου όπως το σχεδίασε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη από το προηγούμενο διάστημα. Αλλά αυτό είναι και νομίζω το επίδικο για να συζητήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Τι συμβαίνει με τις λαϊκές αγορές. Υπάρχει ένα καθεστώς εδώ και 92 χρόνια. Μια συνήθεια, γενιές ολόκληρες Ελλήνων είχαν μάθει να λειτουργούμε με αυτή την σύνδεση του πρωτογενή τομέα με την διαδικασία του λαϊκού, του εμπορίου σε λαϊκές αγορές, των ευπαθών προϊόντων και ειδικά στην Κρήτη το έχουμε ζήσει έτσι με... Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν έπρεπε να γίνουν και διορθώσεις βελτιώσεις, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, αλλά ξέρετε, στο όνομα του εξυγχρονισμού έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό, γιατί αυτό επικαλείται τώρα και η κυβέρνηση, εξυγχρονισμό στη λαϊκή αγορά. Όταν υπάρχει μια καλή πρακτική, αυτό που οφείλεις να κάνεις είναι να τη βελτιώσεις και όχι να την ακυρώσεις και να πιει από το μηδέν, να φτιάξεις μια νέα συνθήκη που προφανώς εξυπηρετεί συμφέροντα ενδεχομένως καινούρια, διαφορετικά ή μάλλον μεγαλύτερα. Και γίνομαι πιο σαφής. Υπήρχε μια δυνατότητα να αυτοδιαχειρίζονται οι έμποροι των λαϊκών αγορών κάποια ζητήματα, να έχουν το συμβούλιο τους, να υπάρχει μια συνεργασία με την κατατόπους τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά ακυρώνονται. Το λέω εν πλήρη γνώση των λόγων μου. Ακυρώνεται η παραμικρή δυνατότητα αυτοδιαχειρήσεως, διοικητικών συμβουλίων, συνεργασία με τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας.
Προσαρμοσμένο με τις νέες συνθήκες λόγω COVID-19, θα είναι φέτος το ένατο Παγκρίτιο Φόρουμ Πρόθεσης Κριτικών Προϊόντων στα κριτικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής σούπερ μάρκετ, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο 24 Απριλίου με τη στήριξη τοπικών παραγωγικών φορέων όλης της Κρήτης. Και σας το λέμε από πάρα πολύ νωρίς, για να μπορείτε και εσείς να λάβετε μέρος εφόσον ενδιαφέρεστε σε αυτή την δράση. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες τον πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη. Είναι μια δραστηριότητα, το ένατο Παγκρίτιο Φόρουμ, που διοργανώνουν και φέτος τα Επιμελητήρια της Κρήτης, το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΟΤΕΕ, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης και ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Φαντάζομαι να μην έχω ξεχάσει κάποιον, κύριε Στεφανάκη. Καλό μεσημέρι. Και όχι, τα είπατε τέλεια. Τέλεια, και ευχαριστούμε πολύ πρώτον για τη φιλοξενία. Δεύτερο, για την όλη προσπάθεια για να διαδοθεί και αυτή η πραγματικά η προσπάθεια που τη χρειάζεται ο τόπος, η οικονομία μας, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά παρά την πανδημία, παρά τα lockdown, αποτελεσματικά ή όχι. Εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε για να πάμε μπροστά. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που αφορά και ξενοδόχους και αγρότες και με βιοτέχνες και με ταποιητές, διότι η οικονομία όλο αυτό το διάστημα, από τα πέρυσι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει και τα καλύτερά της. Ξέρουμε τι σημαίνει lockdown και ξέρουμε τι σημαίνει οικονομική επίπτωση σε κάθε επιχείρηση. Ακριβώς. Και επειδή αυτό το φόρουμ που πάει να κλείσει 10 χρόνια και είναι μια προσπάθεια όλων των φορέων που είπατε. Γιατί πραγματικά προσπαθούμε να δούμε έξω από το κουτί, και είναι μια προσπάθεια που στοχεύει στο να μπει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του τόπου μας. Mm. Είναι μια τεράστια προσπάθεια, δεν είναι εύκολη, γιατί παίρνουν πάντα τα θέματα αριστοποίησης και οικονομικής αξιολόγησης και. Δεν είχε μπει πρώτον η ποιοτική αξιολόγηση, και δεύτερο, επειδή το κομμάτι του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης του είναι μικρό και πολυτεμαχισμένο, ξέρουμε πολύ καλά ότι στερείται marketing, στερείται προώθησης. Υπάρχουν λάθος εντυπώσεις. Πραγματικά, που σημαίνει ότι όταν έρχονται οι συντελεστές και οι χρήστες σε επαφή, γίνεται μια άλλη ενημέρωση, και ασφαλώς οι φορείς που αναφέρατε, μεταξύ αυτών και τα επιμελητήρια, έχουν ένα ρόλο προκειμένου να καλύψουμε αυτό που χάσαμε. Δηλαδή την αδυναμία του μικρού και πολυτεμαχισμένου πλήρου που θα έπρεπε να το επομιστούν οι ενώσεις, που τελικά δεν πήγανε καλά, δεν είναι βιώσιμες. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια κρίσιμη μάζα, δεν μπορούμε να έχουμε τη σωστή επαφή, το σωστό marketing, το σωστό προπόσιο. Είναι ένας δρόμος για να αρχίσουμε να βάλουμε, όπως είπα και στην αρχή, προστεθέμενη αξία. Γιατί μόνο αυτό είναι. Διαφοροποιεί τον τουρισμό μας, του δίνει ταυτότητα, και ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και την πρωτογενή και μεταποίηση και δευτερογενή κατά συνέπεια, προκειμένου να δούμε πώς θα βγάλουμε την κρίση. Γιατί μετά το lockdown θα έρθει το οικονομικό αποτέλεσμα, ο λογαριασμός. Προστιθέμενη αξία στην ποιότητα των δικών μας προϊόντων. Μιλάμε για τα κριτικά προϊόντα, τα γνήσια προϊόντα της κριτικής διατροφής. Ξεκαθαρίζω και το ξεκαθαρίζω πάντα, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, σε όλους τους τόνους, ότι άλλο μεσογειακή διατροφή, άλλο κριτική διατροφή, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στηριχθεί ουσιαστικά και ο παραγωγός και ο τουρισμός και η επαγγελματική και η βιοτεχνική δραστηριότητα στο σύνολό τους. Ναι, και παράλληλα θα μου επιτρέψετε να προσθέσω το εξής. Αν πάμε να δούμε τον κόπο που καταβάλουν οι άνθρωποι του τουρισμού, όπου εκτονώνουν μέσω του ανθρώπινου δυναμικού τη φιλοξενία που κρατάει και προάγει τον τουρισμό μας. Αυτό είναι. Ούτε οι δημόσιες υποδομές μας φέρνουν τον τουρισμό εδώ, ούτε στο κάτω-κάτω και οι τρομακτικές υποδομές που έχουμε στους χώρους φιλοξενίας. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η φιλοξενία μας. Η άνεση που νιώθει ο επισκέπτης μας, είναι η εποχή και η ώρα να του δείξουμε και τον πολιτισμό μας, το διατροφικό μας πολιτισμό. Και ασφαλώς δεν έχει καμιά σχέση με τη μεσογειακή διατροφή. Η κριτική διατροφή είναι ένας πολιτισμός. Καταρχήν είναι η φιλοσοφία. Έχουμε πει ότι ο κριτικός, κριτική κουζίνα είναι ένα πράγμα, η κριτική διατροφή. Ότι ο κριτικός δεν τρέχει ποτέ μοναχός του, τρώει με παρέα. Ας το δείξουμε στους επισκέπτες μας.
Τα προϊόντα τα έχουμε. Πρέπει να ενημερωθούν όμως οι άνθρωποι του τουρισμού. Νομίζω ότι η γραβιέρα είναι ακριβή. Μα ποιο είναι ακριβό? Ξέρετε πόσο την πουλάνε χοντρική τιμή σήμερα? Είναι απίστευτη η τιμή της. Είναι το πιο φτηνό τυρί. Μ' ακούτε, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, δεν θέλω να σας διακόψω. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, έχω μείνει στη σκέψη, κύριε Σφακενάκη, αυτό που είπατε. Κριτική κουζίνα ίσον φιλοσοφία. Ακριβώς. Και έρχεται τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα μέσα από τη μεταποίημησή μας, έρχονται να τονώσουν αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς δεν τα έχουμε καταφέρει καλά, ενώ είναι πολύ ακριβά, γιατί είναι ειλικρινά και αληθινά προϊόντα. Είναι τα περισσότερα χειροποίητα. Έχουμε καταφέρει, τι να σας πω τώρα, ότι να σας πω ένα παράδειγμα, ότι όταν πουλάνε οι Δανείοι το μπλε τυρί, όχι το ροκφόρ, το μπλε τυρί 12 ευρώ πίτα στα φυλάδια, που έχει νερώσω η φέτα, και εμείς κάνουμε στη φέτα το πιο ονομαστό τυρί του κόσμου, δείτε τη τιμή της, πουλάμε ακριβά. Εντάξει, θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι οι τιμές όπως είναι, επειδή σας είπα, είναι το πρόβλημα το μεγάλο της ελληνικής οικονομίας, ο μικρός και πολυτεμαχισμένος πλήρους, δεν ενώνουν δυνάμεις. Ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα που περνάτε, ότι πρέπει επιτέλους να ενωθούν δυνάμεις για να μπορέσουμε να πάνε μπροστά όλα αυτά τα οποία έχετε προαναφέρει. Θέλω το τελευταίο σας παρακαλώ, κύριε Στεφανάκη, να δώσετε σε εκείνους που ενδιαφέρονται, το ακούν αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα του 984, ένα το Παγκρίτιο Φόρουμ διαδικτυακά, τηλεημερίδα ουσιαστικά, Σάββατο 24 Απριλίου. Θα είναι και η ημερίδα για να συζητήσουμε και παράλληλα να πέσουν προτάσεις για τις επόμενες μας κινήσεις. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθυνθεί και στα 4 επιμελητήρια της Κρήτης, μπορεί να απευθυνθεί ακριβώς στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Παγκρίτιο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδόχων, από την άλλη σε ό,τι έχει να κάνει με τους επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, γιατί είναι πολύτιμη. Σας ευχαριστώ, γεια σας. Σε αναμονή καταγραφής των ζημιών από τον παγετό στην Μεσαρά, οι πληγέτες παραγωγή, όπως ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Μπακίου, Μανώλης Ορφανουδάκης, λέει στον 984. Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με ορίζοντα τις 10 Απριλίου περίπου, οι διαταραχές του καιρού. Όπως είπε σήμερα στον 984 ο μετεωρολόγος Κλέρχος Μαρουσάκης, με την Ελλάδα να μοιράζεται κάθε φορά στα δύο. Αναφορικά τώρα με τις καιρικές συνθήκες στην Κρήτη, η κακοκαιρία απομακρύνεται σταδιακά από σήμερα, αλλά δίνει τη θέση της στο νοτιά, τη σκόνη και την υψηλή θερμοκρασία που το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει κατά τόπους και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε να έχουμε έναν έντονο άστατο καιρό μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια ακόμη σε κάποιες περιοχές με υψόμετρο, πάνω από τα 800 περίπου μέτρα υπολογίζουμε. Από εκεί όμως και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η βελτίωση του καιρού. Από τις απογευματινές ώρες σήμερα θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να υποχωρούν και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη θα περάσουμε στο άλλο καιρικό άκρο. Θα πάμε δηλαδή, θα έχουμε μια έτσι αλλαγή του καιρού κατά 180 μοίρες, με τους νοτιάδες να έρχονται στη θέση πλέον των βορειάδων και να ανεβάζουν πλέον τη θερμοκρασία. Αυτό θα έχουμε λοιπόν και μεταφορά αφρικανικής φωνής, όπως πολύ σωστά τονίσατε, και αυτό γιατί πλέον οι νέες διαταραχές που μας έρχονται, τα νέα δηλαδή συστήματα κακοκαιρίας, κινούνται πιο βόρεια, άρα θα επηρεαστεί κυρίως η Βόρεια Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι την Κυριακή στη χώρα μας θα συναντήσουμε δύο εποχές. Από τη μία πλευρά θα έχουμε την Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή θα λέγαμε χοντρικά από το ύψος της Λάρισας και πιο βόρεια, θα επικρατήσει χειμωνιάτικος καιρός, βροχές, θα παιδινά, χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σχετικό κρύο. Μια σκοτεινάτικος εκεί δεν θα ξεπερνά τους 15 με 17 βαθμούς, σαν μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές. Στον αντίποδα βέβαια, στα νότια τμήματα της χώρας μας και βέβαια στην περιοχή της Κρήτης, θα επικρατήσουν νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και αρκετή ζέστη, με τον υδράργυρο στη Βόρεια Κρήτη να προσεγγίζει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε δηλαδή πλέον στο άλλο άκρο σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή, εξαιτίας βέβαια της διαταραχής που μας έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας. Όσο προχωρούν οι μέρες και πηγαίνουμε συνέχεια πολλοένα και περισσότερο μέσα στον Απρίλιο, θα αρχίσει να υποχωρεί το κρύο. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε τόσο έντονες ψυχρές καταβάσεις, όπως λένε, ψυχρές εισβολές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αρχίζει σιγά σιγά και λατώνεται η συχνότητά τους. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή περνάνε διαδοχικές κακοκαιρίες από τα τμήματα της κεντρικής Ευρώπης, θα έχουμε γενικά έναν άστατο καιρό, που σημαίνει ότι θα δούμε συχνά πυκνά το φαινόμενο την Ελλάδα να χωρίζεται στα δύο, όπως είπαμε και για την Κυριακή, ναι. Δηλαδή και το Σαββατοκύριακο θα το ζήσουμε αυτό έντονα. Αλλά δείχνει αυτό το μοτίβο να ακολουθείται και για το πρώτο δεκαήμερο, γενικότερα του Απριλίου,
μια νέα διαταραχή, για παράδειγμα, θα μας προσεγγίσει στα μέσα της άλλης εβδομάδας, που και πάλι θα δώσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αρκετές βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Νοτιότερα όμως θα έχουμε και πάλι αφρικανική σκόνη και σχετικά πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. 23 δεδρύλια κάναβης φέρεται να καλλιεργούσε στο σπίτι του στο Ηράκλειο ένας άνδρας που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της έρευνας. Βρέθηκαν 16 γραμμάρια της ίδιας ναρκωτικής ουσίας. Σε 6 υποθέσεις κλοπών στα Χανιά φέρονται να εμπλέκονται 4 Έλληνες, όπως αναφέρεται στο δελτίο της αστυνομίας. Κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα άλλα αντικείμενα, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 2.000 ευρώ, ένα γιοταχή αυτοκίνητο, καύσιμα, όπως επίσης και χρήματα. Επεκτείνονται για ένα μήνα τα περιοριστικά μέτρα στη Γαλλία. Κλείνουν για 3 εβδομάδες τα σχολεία, θύελλαν οι αντιδράσεις. Υποχρεωτικός εμβολιασμός γιατρών, νοσοκόμων και φαρμακοποιών στην Ιταλία με απόφαση Ντράγκη. Τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών ίσως να αρχίσουν να εμβολιάζονται το φθινόπωρο, καθώς τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών της Pfizer BioNTech είναι ενθαρρυντικά, όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εμβολίων στο Νοσοκομείο Παιδών του Τέξας. Ο Υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε ότι από τις 14 Μαΐου η Ελλάδα θα ανοίξει τα σύνορά της στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας υπό όρους, δηλαδή αρνητικό PCR, τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά COVID-19. Οπισθοχωρεί η κυβέρνηση της Σουηδίας ως προς την σχεδιαζόμενη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών κατά της COVID-19. Πολύ προσεκτική υπήρξε η πρώτη τοποθέτηση της Μόσχας στην είσοδο της σύλληψης του Ρώσου στρατιωτικού ακολούθου της Ρωσικής πρεσβεία στη Ρώμη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Από τείχο ύψους 4 μέτρων πέταξαν στο έδαφος διακινητές στη μέση της ερήμου στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού δύο μικρά κοριτσάκια ηλικίας 3 έως 5 ετών. Το περιστατικό επιβεβαίωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Φύλαξης Συνόρων, ενώ το βίντεο μεταδόθηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους. Για τα προκριματικά του Μουντιάλ, η εθνική ομάδα βρέθηκε σε ασχήμη βραδιά χθες απέναντι στην πειθαρχημένη και ποιοτική ομάδα της Γεωργίας και η ισοπαλία με σκορ 1-1 στην Τούμπα αδικεί περισσότερο τους φιλοξενούμενους. Την ίδια ώρα η Ισπανία νικούσε εύκολα με 3-1 το Κόσοβο και έπιανε κορυφή στο βαθμολογικό πίνακα με 7 βαθμούς, αλλά και με ένα αγώνα παραπάνω από τη Σουηδία που είχε ρεπό. Το έργο μας έγινε πιο δύσκολο, αλλά ακόμη υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι βαθμοί και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το Σεπτέμβριο όταν θα παίξουμε με το Κόσοβο και τη Σουηδία, ανέφερε ο Ολλανδός ομοσπονδιακός προπονητής. Νίκη για τον Όφη κόντρα στον Μπας Γιάννενα σημαίνει μισή παραμονή, δηλώνει στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη ο Γιάννης Χατζηνικολάου. Πολύ σημαντική η επιστροφή του ποιοτικού Νέιρα, μπορεί με την παρουσία του να ανεβάσει και τον Μεγιάδου, προσθέτει ο έμπειρος τεχνικός. Ένα μικρό θαύμα πέτυχε χθες για το Miami Open η Μαρία Σάκαρη. Απέκλεισε τη νούμερο 2 τενίστρια στον κόσμο και κάτοχο 4 Grand Slam τίτλων, Ναόμι Οσάκα, χάνοντας μόλις 4 games για να προκριθεί στα ημιτελικά. Απόψε η σειρά του Στέφανου Τσιτσιπά που θέλει να αποκλείσει τον Ουμπέρ Χουρκάζ και να βρεθεί και αυτό. Αυτό στα ημιτελικά. 9.84 Ο καιρός. Νεφελώδης και σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.